Είναι μεγάλη μας σήμερα η χαρά και η τιμή να βρισκόμαστε σε αυτόν τον ιερό τόπο σε μια συνάντηση για να απονείμουμε τα βραβεία Τερτσέτης Πολυζωήδης και τα βραβεία πολιτιακής αξίας για τις τέχνες και τα γράμματα. Ο Δήμος Ναυπλιαίων, ξέροντας πάντα να τιμά, ξέροντας πάντα να αποδίδει την τιμή που πρέπει, έτσι και τώρα θεσμοθέτησε ένα βραβείο για το δίκαιο, το βραβείο Τερτσέτη και Πολυζωήδη. Πρέπει πάντα να κοιτάμε στο χθες, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βρούμε τις προσωπικότητες οι οποίες θα μας δείξουν πώς σήμερα θα μπορέσουμε να σκεφτούμε για το αύριο. Έτσι λοιπόν οι δύο άνθρωποι που άφησαν ένα πολύ μεγάλο αποτύπωμα στη δικαιοσύνη, στην πρώτη Βουλή των Ελλήνων, στη δίκαιη κίνη του Κολοκοτρώνη, έχουν δώσει το όνομά τους σε αυτό το βραβείο. Το τιμόμενο πρόσωπο σήμερα, ο κύριος Λίνος Αλέξανδρος Σισιλιάνος, πρόεδρος του Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, είναι το πρόσωπο που σήμερα πρέπει να κοιτάμε, έτσι ώστε να φτιάξουμε το καλύτερο αύριο. Επίσης, τα γράμματα και οι τέχνες ταιριάζουν πάρα πολύ καλά με την πρώτη πρωτεύουσα του Ναυπλίου. Οι τρεις προσωπικότητες που σήμερα θα παραλάβουν από τα χέρια του Προέδρου μας τα βραβεία πολιτιακής αξίας Ιωάννης Καποδίστριας, ο κύριος Μεταξάς, ο κύριος Πανούσης και ο κύριος Νανόπουλος χρειάζονται σελίδες τις οποίες αργότερα θα διαβάσουμε για να περιγράψουμε την αξία της πορείας τους αλλά και ό,τι έχουν δώσει στη χώρα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε σήμερα στον ιερό τόπο του Παλαμιδιού. Έχουμε μαζί μας την ελίτ της δικαιοσύνης, αλλά θεωρώ ότι έχουμε μαζί μας και την ψυχή του Έλληνα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ξέρω ότι από εδώ θα φύγουμε όλοι έχοντας αναλογιστεί πώς μπορούμε, προσανατολισμένοι από τους ανθρώπους που βρίσκονται σήμερα εδώ, να έχουμε μια καλύτερη πορεία για εμάς και για τη χώρα μας. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ναυπλιαίων συνήλθε σήμερα 3 Οκτωβρίου 2019, ημέρα 5 και ώρα 7, στην αίθουσα πολλαπλών κρίσεων της ΠΕ Αργολίδος, μετά από νόμιμη πρόσκληση, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στους Δημοτικούς Συμβούλους, στους Προέδρους και στον κύριο Δήμαρχο, και αποφάσισε με αριθμό 307-219 την απονομή του βραβείου Γάμα Τερτσέτης Α' Πολυζωήδης στον κύριο Λίνο Αλέξανδρο Σιτσιλιάνο, Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων, του ανθρώπου καθηγητή Θεσμικού Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών, αντεπιστέλων μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, μέλος διαρκούς δικαστηρίου της Χάγης, μέλος του Institute Droit International και μέλος του Διεθνούς Κουρατόριου της Ακαδημίας Διεθνούς. Κυρίες και κύριοι, η πατρίδα μου ανάστησε σήμερα ένα βαρύ έργο. Το αντιμετωπίζω με δέος να παρουσιάσω τέσσερις σημαντικές προσωπικότητες που τιμούν στην Ελλάδα και το εξωτερικό την πατρίδα μας και όχι μόνο. Τιμούν και λαμπρύνουν την επιστήμη που ο καθένας θεραπεύει. Δεν σας κρύβω ότι νιώθω ένα πρωτόγνωρο τρακ, γιατί είναι δύσκολο να αναμετρηθείς προσπαθώντας να καταγράψεις για την ταυτότητα αυτόν που αποφάσισε ο Δήμος Ναυπλίων να τιμήσει. Ο έπαινος Πολυζωήδης Τερτσέτης για τη δικαιοσύνη και το δίκαιο που απονέμεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά έρχεται φέτος στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, τον καθηγητή Λίνο Αλέξανδρο Σισιλιάνο. Κύριε Πρόεδρε, με αισθήματα τιμής σας επιδίδω το βραβείο Γεώργιος Τερτσέτης Αναστάσιος Πολυζωήδης, το οποίο σας απονέμει ο Δήμος Ναυπλιαίων για τη δικαιοσύνη και το δίκαιο. Το βραβείο αυτό σας απονέμεται επαξίως ιδίως υπό την ιδιότητά σας ως Προέδρου του Ανώτατου Δικαιοδοτικού Οργάνου του Συμβουλίου της Ευρώπης, του Δικαστηρίου των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
Και οφείλω να σας τονίσω ότι οι Έλληνες, η Ελλάδα, είμαστε υπερήφανοι γιατί για πρώτη φορά στην ιστορία αυτού του εμβληματικού δικαστηρίου προείσταται ένας Έλληνας, ο οποίος έχει επιλεγεί κατά ξύρον και το έχετε αποδείξει και κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του δικαστήριου, αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια της ακαδημαϊκής σταδιοδρομίας. Σας γνωρίζουμε και σας γνωρίζω προσωπικώς πολλά χρόνια. Και σας λέω ότι είμαι απολύτως βέβαιος ότι κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας το δικαστήριο αυτό όχι μόνο θα συνεχίσει να υπηρετεί το λειτουργήμά του, δηλαδή την υπεράσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου, αλλά θα το υπηρετήσει αυτό το στόχο ακόμη πιο αποτελεσματικά από ό,τι συνέβη στο παρελθόν. Ιδίως σε δύο τομείς δικαιωμάτων του ανθρώπου. Πρώτον, σε ό,τι αφορά τον τομέα ο οποίος σχετίζεται με την προστασία της αξίας του ανθρώπου και της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητάς του. Τα δικαιώματα εκείνα τα θεμελιώδη τα οποία αφορούν αυτές τις μεγάλες γενικές ρήτρες, οι οποίες δεν αφορούν μόνο τις εσωτερικές ανώμες τάξεις, αλλά διέπουν, διαπνέουν, διακατέχουν ή πρέπει να διακατέχουν και την διεθνή ανώμη τάξη. Και ο δεύτερος τομέας, και εδώ νομίζω πως είναι μια μεγάλη ευκαιρία στη διάρκεια της δικής προεδρίας να σημειωθεί μια σημαντική τομή, είναι εκείνος ο οποίος αφορά τα κοινωνικά δικαιώματα. Κύριε Πρόεδρε, το έχουμε συζητήσει και άλλοτε, το γνωρίζουμε όλοι, ιδίως όσοι διακονούμε το δημόσιο δίκαιο. Δυστυχώς, ιδίως στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης, ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης, που θα έπρεπε να είναι το θεμέλιο περάσπισης των κοινωνικών δικαιωμάτων και του κοινωνικού κράτους, αυτού του εμβλήματος του ευρωπαϊκού μας πολιτισμού, αυτός ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης, δυστυχώς εξαντλείται σε ορισμένες κατευθυντήριες αρχές, δοθέντως ότι δεν υπάρχει κυρωτικός μηχανισμός και ιδίως δικαιοδοτικός κυρωτικός μηχανισμός κατάλληλος για να μπορέσει να υπερασπιστεί τα δικαιώματα αυτά σε περίπτωση κατά την οποία παραβιάζουν. Και το τονίζω ότι στο πλαίσιο αυτών των δικαιωμάτων θα υπερασπιστεί το δικαστήριο και εσείς προσωπικός σας πρόεδρος το κοινωνικό κράτος. Τούτη την ώρα το έχουμε τόσο πολύ ανάγκη στην Ευρώπη για αυτό που έχει ανάγκη η Ευρώπη για τους λαούς της, αλλά για αυτό που πρέπει η Ευρώπη να συμβολήσει στο πλαίσιο του μεγάλου δικού της πλανητικού ρόλου. Κύριε Πρόεδρε, θερμά συγχαρητήρια. Καλή δύναμη. Καλή επιτυχία στην αποστολή σας, για την οποία προσωπικά είμαι βέβαιος. Δεν είναι μία απλή περίοδος, ωστόσο με σεμνότητα αλλά και με αποφασιστικότητα και συνέχεια και συνέπεια το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο προσπαθεί να υπερασπίζεται εκείνες τις αξίες οι οποίες, όπως λέω πάντοτε, αποτελούν το θεμέλιο του ευρωπαϊκού πολιτισμού του 21ου αιώνα. Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση κλείνει του χρόνου 70 χρόνια και νομίζω ότι αυτή είναι μια μεγάλη ευκαιρία για να μπορέσουμε και πάλι να επανεπιβεβαιώσουμε τις αρχές αυτές. Τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου. Αυτό τόνισε και στην προχθεσινή μεγάλη του σημαντική του ομιλία ο πρόεδρος Γαλλικής Δημοκρατίας κατά τη διάρκεια της τελετής για τα 70 χρόνια του θεσμού του Συμβουλίου της Ευρώπης, εκπροσωπώντας την φιλοξενούσα χώρα, τη Γαλλία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι. Ευχαριστώ θερμότατα τον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, το Δήμο και βεβαίως τον εκλεκτό φίλο και αγαπητό συνάδελφο, τον Στέλιο, τον Περάκη. Αγαπητέ Στέλιο, ξέρω πόσο σου οφείλω και σε ευχαριστώ θερμά. Η χαρά μας είναι μεγάλη και το ξέρετε. Η τέταρτη επίσκεψή σας εδώ στο Ναύπλιο για μας αποτελεί ξεχωριστή τιμή. Έχετε μέχρι τώρα κερδίσει την αναγνώριση και την εμπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτών, αλλά εδώ στο Ναύπλιο έχετε κερδίσει τις καρδιές τους. Και ξέρουμε κάθε φορά ότι ο λόγος σας θα μας κάνει λίγο πιο πλούσιους και η ομιλία σας λίγο πιο έξυπνους. Γι' αυτό σας προσφέρω αυτό το δώρο στην ένδειξη θαυμασμού και σεβασμού εκ μέρους όλων των Ναυπλίων. Σας ευχαριστούμε πολύ.